ο παλμός της επικαιρότητας, χτυπά στο patrisnews.com. Κάντε κλικ στην εγκυρότητα και μάθετε πρώτοι ό,τι εξελίσσεται στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα, στην Ομογένεια και σε όλο τον κόσμο. Αν δεν είναι σε εμάς, δεν είναι είδηση. Πατρίς Νιούς, η ενημερωτική πύλη της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1850 η Αμαλία που εκτελεί χρέη αντιβασιλέα, αφού όθων βρίσκεται στο εξωτερικό, διαλύει τη Βουλή και προκυρεί σε εκλογές. Το 1951 εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα. Ο ελληνικός συναγερμός του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία 36,53%, αλλά κυβέρνηση θα σχηματίσει τελικά ο Νικόλαος Πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. Σαν σήμερα το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινηστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερόπετρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. Το 1982 η Άννα Βερούλη κατακτά την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες στίβου της Αθήνας με βολή στα 70,02 μέτρα. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ξεκίνησε το 1934. Στο ίδιο αγώνισμα η Σοφία Σακοράφα κατατάσσεται τρίτη. Σαν σήμερα το 1984 ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς.